Είναι η Μαργκέλα Σχοινά. Και είναι ο Βαγγέλης Μπανέας. Μαργκέλα, welcome, γράφει όπως είδες η κούπα σου. Εξαιρετικά. Καλώς ήρθες στην εκπομπή μας «Φτιάξω μου τη μέρα». Και μόνο που είσαι εδώ, η δική μου ημέρα έχει φτιάξει. Παραμείωστε. Και θέλω να σου πω, να ξεκινήσουμε εκπομπή με σου εκμυστηρευτώ κάτι, έστω και δημόσια. Χτες το πρωί, που ήταν μια λίγο ιδιαίτερη ημέρα, ξύπνησα ξύς και νωρίς, έχοντας πολλά πράγματα στο μυαλό μου και λέω, άντε να βγει ακόμα μια δύσκολη μέρα. Και λέω, τι λες, άλλαξε το, άντε ακόμα μια μέρα που θα κάνεις υπέροχα πράγματα για να βοηθήσεις τους ανθρώπους. Εξαιρετικά. Πραγματικά, δηλαδή άλλαξε, λες και έγινε ένα... Ναι. Ένα κλικ και άλλαξε η διάθεσή μου όλη. Και άσε που το έλεγα και όλη την υπόλοιπη ημέρα, ότι είναι μια πολύ ωραία μέρα που θα κάνω υπέροχα πράγματα και θα βοηθήσω τους ανθρώπους. Και δεν μπορώ να σου φανταστώ και πόσο ωραία γύριζε η μέρα. Το έκανες πάρα πολύ σωστά, γιατί ξέρουμε πια από τις επιστήμες και όλες τις νευροεπιστήμες που κάνουν συνέχεια έρευνες πάνω σε αυτό. Να κοιτάς και την κάμερα του Ευάγγελου. Σε ακούω. Ότι ο τρόπος που μιλάμε έχει άμεσο αντίκτυπο στο πώς θα σκεφτούμε στη συνέχεια, αλλά και στο πώς νιώθουμε και ακόμα και στο πώς βιώνουμε το σώμα μας. Οπότε, ενώ το ξεκίνησες με λίγο παραπονιάρικο, λίγο γκρινιάρικο, λίγο έτσι, αρνητική σκέψη, αμέσως την άλλαξες, την έκανε σούπερ θετική. Οπότε και το σώμα σου, έτσι, συν και το υποσυνείδητο νου που ακούει συνέχεια, το εισέπραξε όλο θετικά και ξεκίνησες πάρα πολύ ωραία. Εποσένα το έχω μάθει, βέβαια, έτσι μιλάω. Το έκανε τέλειο. Λοιπόν, είμαστε στην εκπομπή, φτιάξε μου τη μέρα. Τι σημαίνει λοιπόν, εγώ έδωσα ένα προσωπικό μου παράδειγμα. Πώς ένας άνθρωπος μπορεί με το καλημέρα να φτιάξει τη μέρα του. Πες μας έτσι και άλλες ιδέες και παράλληλα θα μιλήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής και για φαγητό στη δουλειά. Άρα έχουμε δηλαδή έναν άνθρωπο που ξυπνάει το πρωί, ας πούμε ότι ξεκινάει με θετική διάθεση, τι άλλο χρειάζεται και θα δείξουμε και παράλληλα τι μπορεί να έχει και μαζί του για να φάει. Δεν θα μιλήσουμε για βραδινά, δεν θα μιλήσουμε για πρωινά, θα μιλήσουμε για μικρά πραγματάκια που μπορεί να έχω στη δουλειά. Αυτό θα είναι, φτιάξουμε τη μέρα στη δουλειά, ας πούμε. Πολύ ωραία. Θέλεις να αναφερθούμε λίγο στο κινήσεις και σκέψεις από το πρωί που ξεκινάμε. Πώς να ξυπνήσουμε τη μέρα μας, τι να κάνουμε. Ωραία. Επειδή το ξεκίνησες πάρα πολύ καλά, έτσι όπως έλεγες πριν, και φτιάχνω τη σκέψη μου στο έχω μια θετική περιέργεια για το τι μου φέρνει αυτή η μέρα και πραγματάκια μπορώ να φτιάξω θετική εγώ. Θετική περιέργεια. Ναι. Από τι ωραίο αυτό, θα το ζημιώσω. Και αυτό κλεμμένο είναι. Έχω να σου πω μετά κι άλλο ένα κλεμμένο, θα το κουβεντιάσουμε μαζί. Ωραία. Μου το θυμίσεις. Ευάγγελε, μου θυμίσεις ότι έχω να πω κάτι. Είναι στη βουδιστική φιλοσοφία, δηλαδή πάει χρόνια πάρα πολλά πριν, χάνεται πραγματικά στο παρελθόν, που είχαν καταλήξει ότι αν ψάχνουμε για ευτυχία, αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, εννοείται ότι η ευτυχία δεν είναι ένα πράγμα, έτσι, μάλλον μια αέναη προσπάθεια, η στάση, η κατάσταση στην οποία πρέπει να βρισκόμαστε είναι η περιέργεια. Και βέβαια την ώρα που είσαι περίεργος, αν λες, α, είμαι περίεργη, ας πούμε, αν έλεγα εγώ έτσι, αν είμαι περίεργη να δω πόσο άσχημα θα πάνε τα πράγματα, είναι φουλ αρνητικό. Αλλά έχω μια περίεργη του πώς θα εξελιχθεί, τι θα μου συμβεί σήμερα, που το λες με ένα χαμόγελο, αυτό θα σε βοηθήσει σίγουρα. Αυτό είναι το πρώτο. Στη συνέχεια όμως, δηλαδή μαζί με αυτό πάει, το αρχίζω να φροντίζω τον εαυτό μου. Δηλαδή ο σεβασμός από την ώρα που ξυπνάω, που ανοίγουν τα μάτια μου ή μισοανοίγω τα μάτια μου το πρωί, οι κινήσεις που κάνω για το σώμα μου. Ακόμα και έχουμε πει πάρα πολλές φορές και στα σεμινάρια που κάνουμε για το πώς σηκωνόμαστε από το κρεβάτι. Ο περισσότερος κόσμος δυστυχώς τρέχει. Κάνει τσουν και τρέχει από το κρεβάτι. Mm-hmm. Δεν είναι ποτέ καλή ιδέα. Θέλει ένα τέντομα, θέλει έτσι λίγο να ανοίξω τα μάτια μου, κάπως να τεντωθώ, να κατεβάσω τα πόδια μου, φέρω τις παντοφλίτσες μου, να πάω να ρίξω νερό στο πρόσωπο. Όλο αυτό δίνει τόσο ωραίο χρόνο στο σώμα πραγματικά να ξυπνήσει και να αρχίσει να νιώθει ωραία. Οπότε η φροντίδα του σώματος. Και βέβαια αμέσως μετά. Τι θα του ρίξεις, έτσι, του κορμιού, για να πάρει μπρος, να έχει και τις θερμίδες που χρειάζεται, την καύσιμο ύλη που χρειάζεται για να ξεκινήσει. Οπότε εδώ μπαίνεις εσύ. Θα μπούμε. Εγώ θέλω τώρα να πω, μην το ξεχάσω. Ευάγγελε, η Μαργκέλα, όπως κατάλαβες, είναι η ψυχολόγος, έτσι, είναι και εκπαιδεύτρια στο Κέντρο Εκπαίδευσης Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών. Κάτι που το διάβασα χτες και πραγματικά μου έκανε φοβερή εντύπωση, τον έβασε η φίλη μας η Πινελόπη. Και έγραφε: έχουμε δύο ζωές. Η δεύτερη ξεκινάει όταν συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε μόνο δύο. Πολύ δηλαδή, ωραία. Με έστειλε. Πολύ ωραία. Με έστειλε.
Με έστειλε, πραγματικά. Να το γράψουμε, Νίκο, και σαν στη φάσα αυτή, την ατάκα να παραμείνει. Δηλαδή, με συγκλώνησε αυτό το πράγμα. Ωραία. Άρα, μιλάμε για δουλειά και θα μιλήσουμε και κατά τη διάρκεια της δουλειάς και το πώς πρέπει να τρώμε, γιατί ξέρουμε ότι ο περισσότερος άνθρωπος τι κάνει. Είναι μπροστά σε ένα υπολογιστή, απαντάει συνέχεια τηλέφωνα και γνωρίζουμε ότι υπό συνθήκες στρες το σώμα, προκειμένου να μπει σε μια άμυνα, ανπενεργοποιεί τα ένζημά του, δηλαδή δυσκολεύει τη χώνευση. Mm. Η φράση, το έχω πει πολλές φορές, ότι τα έκανε πάντοτε από το φόβο του, βγαίνει από το γεγονός ότι ο άνθρωπος υπό μια ύψιστη συνθήκη στρες κάνει μια αυτοπροκαλούμενη διάρρεια προκειμένου να απελευθερώσει βάρος, προκειμένου να τρέξει. Στη δουλειά δεν μας κυνηγάει ένα φίδι, ένα σκύλος, ο εχθρός. Έτσι. Όμως μας κυνηγάνε οι υποχρεώσεις, τα τηλέφωνα, οι προθεσμίες που τυχόν έχουμε. Άρα το σώμα μπαίνει σε μια συνθήκη στρες, αυξάνει τα επίπεδα της αδρεναλίνης και η κορτιζόλης και αυτά με τη σειρά τους απενεργοποιούν τα ένζημα τα οποία θα μπορούσαν να αφομοιώσουν και να τραβήξουν τα θρεπτικά συστατικά από μια τροφή, με αποτέλεσμα όταν τρώμε βιαστικά στη δουλειά να έχουμε ένα φούσκωμα και μετά μια υπνηλία, διότι το σώμα δεν μπορεί να αφομοιώσει. Και μια τακτική που συνήθως λέμε ότι αν ας πούμε το βασικό σου γεύμα γίνεται η ερώτηση, πότε είναι, το μεσημέρι, το βράδυ, ποιο απολαμβάνεις περισσότερο. Συνήθως οι άνθρωποι λένε απολαμβάνω αυτό που όταν γυρίσεις στο σπίτι μου, 5-6 ώρες, αυτό είναι και το βασικό σου γεύμα. Αυτό που θα κάτσεις να απολαύσεις. Το γεύμα που θα έχεις στη δουλειά, αν έχεις μια στρεσογόνο μέρα, πρέπει να είναι πολύ ελαφρύ, να είναι εύπεπτο και τι πρέπει να κάνω, το έχεις πει να απομονωθούμε, κάτι το έχεις πει πάρα πολύ ωραία στην εκπαίδευση. Να κάνω μια παρένθεση μέσα σε αυτό που με ρωτάς τώρα. Ο περισσότερος κόσμος ενώ πάει να το αντιληφθεί αυτό, δηλαδή το βλέπω με ανθρώπους που συζητάω μαζί τους και στο γραφείο, φτάνουν, σαν καταλήγουν από αυτό, στο ας μην τρώω για να φάω το βράδυ ό,τι ώρα φτάσω στο σπίτι μου, μπορεί να είναι απόγευμα, με απόλαυση στο φαγητό μου. Αλλά και αυτό λάθος. Δηλαδή να αφήσω το σώμα μου σε αυτή τη συνθήκη του στρες, της πείνας. Λοιπόν, να σου φτιάξω και ταυτόχρονα μιλάμε μια ωραία, γρήγορη σαλάτα. Ανυπομονώ. Με ζυμαρικά. Λοιπόν, τι έχω κάνει λοιπόν. Για να κερδίσω και λίγο χρόνο, δηλαδή ο χρόνος που έχω κερδίσει είναι 11 λεπτά που βράσαν τα ζυμαρικά, ενώ ταυτόχρονα έχω πάρει 2 έτοιμες σαλάτες, οι οποίες είναι βιολογικές και πλημμένες, προκειμένου να κερδίσω χρόνο. Έχω βάλει όμως και την προσωπική μου πινελιά, έχω κόψει ένα αβοκάντο, το οποίο δίνει μια πολύ ωραία λιπαρή γεύση, μου πολλά καλά λιπαρά, φρέσκο κρεμμυδάκι, το οποίο πριν ξεκινήσει η εκπομπή σου λέω να βάλω κρεμμυδάκι, λέει μη στα βάλουμε, εσείς άμα θέλετε μη βάλετε. Έτσι. Εντάξει. Και κόκκινη πιπεριά. Και θα χρονομετρήσουμε πόσο γρήγορα από τη στιγμή που έχεις τελικά μπορείς να φτιάξεις ένα γεύμα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Θα χρειαστούμε αυτό εδώ για να μπορέσουμε να τα ανακατέψουμε. Λοιπόν, θα πάρω τα ζυμαρικά. Και μου λες που βοηθάω εδώ, έτσι. Ναι. Το παν βέβαια εδώ είναι και πάλι η προετοιμασία. Προφανώς έχεις σχεδιάσει από πριν στο μυαλό σου. Έχεις την βασική ιδέα. Είναι πολύ βασικό να έχεις τη βασική ιδέα. Και έχεις φροντίσει να έχεις τα υλικά. Όπως λέμε και η διατροφή είναι σαν τα οικονομικά. Άμα δεν την προβλέψεις, θα φαλυρίσεις. Θα είσαι έρμο. Εδώ έχουμε τριμμένο καρότο με λάχανο. Και εδώ έχουμε γλιστρίδα. Είναι ένα χόρτο το οποίο έχει πάρα πολλά ωμέγα 3 λιπαροξέα. Πάρα πολλά. Δηλαδή από τα περισσότερα. Λοιπόν, έχω αυτό εδώ. Ευάγγελε, είσαι OK. Θα βάλω 2 κουταλιές τριμμένο τυράκι και λίγο παραπάνω. Έχω κόψει και 2 φέτες με ζαμπόνα γαλοπούλας χωρίς να είναι απαραίτητο. Αντί για το ζαμπόνα της γαλοπούλας θα μπορούσα να βάλω αυγό. Α, πολύ ωραία. Mm-hmm. Θα μπορούσα να βάλω αυγό. Θα προσθέσω το αβοκάντο μου. Ακόμα σαλάτα φτιάχνεις πάντως. Ακόμα σαλάτα. Την πιπεριά μου. Ναι. Το φρέσκο, το κρεμμυδάκι. Τρίψε λίγο αλάτι. Ναι. Λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Ωραία. Εκεί. Τώρα θα προσθέσω το ελαιόλαδο. Το μόνο ελαιόλαδο πάντα μπορούμε να καταναλώσουμε και περισσότερο, διότι ως ομοίτροφη κυρίως αφομοιώνεται από τα βακτήρια του εντέρου. Αν μου κάνει τη χάρη η μουστάρδα, θα
Έλα. Έλα, ωραία. Μπράβο. Έτσι και περίπου ένα κουταλάκι μουστάρδα. Λίγο βαλσαμικό ξύδι, περίπου κάτι λιγότερο από μία κουταλιά της σούπας. Μου αρέσει πάντα να προσθέσω φρέσκια ρίγανη και για να του δώσω και μία λίγο πικάντικη γεύση, θα προσθέσω και ένα κουταλάκι πατέ ελιάς. Α, πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν. Να κάνω και μια μικρή αμαρτία για να δώσω λίγο παραπάνω γεύση. Ένα κουταλάκι φυτική μαγιονέζα. Φυτική μαγιονέζα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Γιατί δεν έχει αυγό. Πολύ ωραία. Θα πάρει λίγο πιο ωραία γεύση. Γιατί το φαγητό πρέπει να είναι και νόστιμο. Δεν πρέπει να. Αυτά λοιπόν. Τα ανακατεύουμε. Βλέπεις τώρα τα χρώματα, έτσι. Ναι, βέβαια. Που υπάρχουν κυλία, εδώ. Και σε υφές και σε χρώματα. Σίγουρα και στο πόσο όξινα, έτσι, οι πιο γλυκές γεύσεις, εδώ όλα μαζί τα έχεις. Και φέρε ένα πιάτο αυτό το βαθύ, εδώ, για να σερβίρουμε. Φέρτε μου λίγο πιο κοντά. Έλα μου. Είδα την κατσαρόλα, νόμιζα ότι το μαγείρευε, γι' αυτό σου λέω. Όχι, τι να μαγείρεψω. Τίποτα, είναι έτοιμο όλα. Έτοιμο, λοιπόν. Έτοιμο, έτοιμο. Και θα ρίξεις και λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι, στο έχω εδώ, άστο κάτω. Αν ανοίξει. Ορίστε. Καταβούληση, ε. Δεν είναι όχι πάρα πολύ. Είναι θεωρητικά για μεσημέρι. Εκεί. Εγώ τόσο θα έβαζα. Και, Ευάγγελος, το φέρνω και πιο κοντά. Να δώσουμε και το φως. Πώς το βλέπεις? Είμαι έτοιμη να το φάω, να σου πω την αλήθεια. Νίκο, πόση ώρα έκανα? 4 λεπτά. 4 λεπτά. 4 λεπτά. Έφτιαξα φαγητό. Πώς σας φαίνεται? Αυτό τώρα μπορείς να το βάλεις σε ένα ταπεράκι, να το πάρεις μαζί σου και είτε το αφήσεις, αν είναι λίγο δροσερός ο καιρός όπως είναι τώρα, είτε το βάλεις στο ψυγείο. Έχεις αυτό που λέμε κρύο πιάτο και θες και περίπου 10-15 λεπτά λίγο να αφιερωθείς μασώντας πολύ κατά την κάθε μπουκιά φαγητού και έχεις ένα πολύ ελαφρύ γεύμα. Θα μπορούσε αντίστοιχη παραλλαγή, αντί να έχω τα βρασμένα ζυμαρικά, να έχω ρύζι. Ένα ρύζι μπασμάτι. Και να το ανακατέψω με τη σαλάτα. Εύκολο. Και σε λίγο πάμε να δείξουμε και άλλες ωραίες και γρήγορες ιδέες. Ωραία. Φτιάξαμε τη μέρα, Μαργέλα, μας την έχεις φτιάξει και μιλήσαμε για το μεσημεριανό γεύμα και αυτό που σκέφτομαι τώρα είναι να δείξουμε 2-3 μικρά tips σαν γευματάκια για το τι μπορεί κάποιος να φάει εύκολα και γρήγορα στη δουλειά. Ας πούμε ένα πάρα πολύ ωραίο και εύκολο γεύμα είναι το Mix Chocolate Nut Lovers. Εγώ το έχω βγάλει αυτό. Ωραία, έτσι, είναι η σειρά Nut Lovers και αυτό είναι το Chocolate Nut Lovers όπου έχει cranberry, cassius, αμύγδαλα και δάκρυα σοκολάτας όπου τρώγοντάς τα παίρνεις και πολλά θρεπτικά συστατικά από τον καρπό, έχεις μάσημα, έχεις και τη γλυκιά γεύση από την σοκολάτα και πίστεψέ με ότι αυτό αποτελεί ένα ιδανικό, ας πούμε, απογευματινό, ειδικά στις γυναίκες, περίπου στις 6-7 θέλουν να φάνε κάτι γλυκό, ναι, έχουν ναι, στερηθεί από ενέργεια, οπότε αυτό έρχεται και κάθεται όπως πρέπει για να μπορέσει να ωραία, σε ηρεμήσεις, να μην πεινάσαι πολύ. Ωραία. Για πες όμως, λοιπόν, ακόμα και αυτό πώς πρέπει να το φάνω. Ακόμα και το σνακ, όπως όμως και όλα τα γεύματα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουν και αυτό το χρόνο τους. Mm-hmm. Δηλαδή, η φράση που χρησιμοποιούμε για τις δουλειές που τις κάνουμε πρόχειρα, που λέμε στο πόδι, είναι πάντα και κάτι που δεν είναι πολύ καλό, έτσι, σημαίνει προχειρότητα. Mm-hmm. Λοιπόν, καλό είναι να μην τρώμε στο πόδι. Άλλο το πιο πρόχειρο με την έννοια του γρήγορα το έφτιαξα φαγητό και άλλο ο τρόπος που το τρώμε. Πρέπει λοιπόν ιδανικά, εσείς διατροφολόγοι το λέτε καλύτερα, να καθίσω να φάω, αλλά και αν δεν μπορώ να είμαι καθισμένη εκείνη την ώρα, το σημαντικό είναι να ασχοληθώ έστω και λίγα λεπτά, δευτερόλεπτα, με το ότι αυτή τη στιγμή απολαμβάνω αυτό το ωραίο σνακ. Δηλαδή να προλάβω να
ησυχάσω, να μασίσω καλά, αργά, να, νιώσω τι είναι να αυτό. Απολαύσω τις διαφορετικές γεύσεις, την υφή στο στόμα. Έτσι. Είναι ένα μικρό διάλειμμα, ένα μικρό break. Εμείς πάντως μια οδηγία που λέμε είναι ότι να μασάς τις πρώτες τρεις μπουκές τουλάχιστον 15 φορές. Ναι. Αυτές οι πρώτες τρεις μπουκές συνήθως ακολουθούν και οι επόμενες. Και αν δεν μπορείς τις πρώτες τρεις, μάσα την πρώτη. Και πάλι θα δουλέψει. Πάντα πάντως. Ναι. Όποτε πρόκειται να φάμε σοκολάτα ή οτιδήποτε άλλο, εννοείται. Απλά με τη σοκολάτα για μένα μου φαίνεται λίγο πιο εύκολο. Αν κάνεις μια μεγάλη μπουκιά και γρήγορα σκέφτεσαι να φάω την επόμενη, δεν θα την απολαύσεις τόσο πολύ όσο αν αφήσεις να λιώσει, ένα μικρό κομμάτι να λιώσει στο στόμα. Mm-hmm. Η απόλαυση είναι πάντα πολύ μεγαλύτερη. Και ας πούμε και μια άλλη οδηγία είναι ότι κράτα το στο στόμα σου και μάσα το μέχρι να μην νιώθεις άλλη απόλαυση. Mm-hmm. Και μετά να πας στο επόμενο. Επειδή έχουμε πιει καφέ και προχωράει η μέρα και εργαζόμαστε και καλό είναι γενικά μετά τις 5-6 το απόγευμα, η δική μου σύσταση είναι ειδικά άνθρωποι που έχουν φορτωμένο πρόγραμμα και πολύ στρες να μην πιούν καφέ μετά τις 5-6 ώρες, γιατί ξέρεις και η καφέινη είναι μια ουσία η οποία κάνει και 12 ώρες να αποβληθεί από τον οργανισμό, που σημαίνει ότι ακόμα και αν είσαι κουρασμένος μπορεί να στριφογυρίζεις τον ύπνο σου ή να μην κάνεις βαθύ ύπνο. Θα προτείνω να πιούμε ένα ωραίο πράσινο τσάι. Εδώ λοιπόν να πω μια οδηγία ότι πολλές φορές βράζουμε το τσάι και όπως είναι βραστό το νερό το ρίχνουμε στο φαγελάκι. Αυτό δεν είναι καλό, διότι οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να αφήσουν και κάποια υπολείμματα ακόμα και από το πιο καλό βιολογικό σακουλάκι που μπορεί να έχει το τσάι. Εδώ λοιπόν έχω αφήσει εγώ το βραστήρα με το νερό λίγο να ηρεμήσει και τι κάνω αν είναι πολύ βραστό. Ρίχνω λοιπόν το ζεστό νερό και ας πούμε ότι αυτό έχει 100 βαθμούς θερμοκρασία, με το που μπαίνει στο φλιτζάνι, το φλιτζάνι τραβάει λίγο τη θερμοκρασία από τους 100, το ανεβάζει στους 90. Άρα στους 90 είναι η τέλεια ώρα για να ρίξω το δικό μου το τσαγάκι. Εξαιρετικά. Τώρα εμείς ξέρουμε από τους Ιάπωνες, από τη δική τους φιλοσοφία, ότι ακριβώς και όλη η προετοιμασία και το σερβίρισμα του τσαγιού είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Mm-hmm. Ναι, το έχουν κάνει τελετουργικό που το κάθεσαι και το απολαμβάνεις και με πολύ ωραίες χαριτωμένες κινήσεις που έχουν μια ροή, ένα πολύ ωραίο πράγμα. Το οποίο ακόμα δηλαδή και την ώρα που το φτιάχνεις και το σερβίρεις, για αυτούς, ακόμα και ο τρόπος που το πιάνεις, το θέλεις στα χείλη, δοκιμάζεις κτλ. Θέλει χρόνο, που σημαίνει κι άλλη μια παύση, μια ηρεμία να προετοιμαστώ να το απολαύσω. Αυτές οι παύσεις είναι πολύ σημαντικές μέσα στη μέρα. Ακόμα και όταν έχω, εννοείται, έτσι, ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα, πόσο σημαντικό, πόσο πήρε τώρα. Εδώ να το περιγράψω, πήρε μόνο κάποια δευτερόλεπτα. Mm-hmm. Αυτές οι λεπτές κινήσεις, οι ήρεμες, να μου το σερβίρω, να κοιτάξω το νεράκι, να το βάλω, μετά να το δοκιμάσω, να πιω. Τι ωραίο που είναι, πόσο ωραίο θα το ευχαριστηθεί το σώμα μας. Τέλεια. Τώρα, θέλω να σου δείξω και ένα γευματάκι, το οποίο μπορώ να το πάρω μαζί μου, ακόμα πες ας πούμε ότι είμαι οδηγός ταξί. Ναι. Τι μπορώ να πάρω, θέλω κάτι το οποίο να μπορώ να είναι τσιμπητό. Λοιπόν, έτσι. Κοίτα εδώ μια φανταστική ιδέα. Έχω εδώ ψητά λαχανικά, είναι ψητά λαχανικά αποξηραμένα. Εμείς τα παίρνουμε από το κατάστημα εκεί τον Ιορδάνη στη Νέα Ιωνία, όπου δοκίμασες. Όχι. Το έχει πάρει ένα. Τι είναι. Αυτό είναι μελιτζάνα. Μια μελιτζάνα θα πάρω. Αυτό είναι γλυκοπατάτα, αυτό είναι φασολάκι, αυτό είναι καρότο. Εξαιρετικό. Δεν παίζει εδώ. Λοιπόν, και μπορώ να χρησιμοποιήσω ψητά λαχανικά, να πάρω και 2 κομματάκια τυρί, να πάρω και 2 παξιμαδάκια από τα Dr. Plus, αυτά τα που είναι με τη δική μου συνταγή, με το κρυθάριο ολικής άλυσης, το δίκοκο, το φυσικό θαλασσινό αλάτι. Και αυτό είναι ένα μικρό γευματάκι. Τα κρυθινά σου, όχι κρυθινά, είπες είναι. Είναι τα παξιμάδια των Dr. Plus, είναι μια δική μου συνταγή. Ωραία. Με αμφόλο τιού, βιολογικό λάδι, τέλος πάντων είναι από αυτά χρειάζονται που. Χρειάζονται βούτυγμα σε νερό, αυτό έχουμε σε ρωτήσει. Αυτά όχι, είναι η καινούργια συνταγή, είναι πολύ μαλακά. Mm. Και έχουμε λοιπόν. Ευάγγελε. Έτοιμο. Έτοιμο. Πόσο χρόνο έκανα, Νίκο, να το τοποθετήσω. 2-3 λεπτά. Δύο λεπτά, τόσο πολύ ώρα έκανα, άργησα. Λοιπόν, και επίσης. Ήταν και ομιλία, γι' αυτό. Ήταν και ομιλία. Πιο γρήγορα. Και επίσης. Θέλω να σου δείξω και το αγαπημένο μου γλυκό. Έχω πάρει αβοκάντο, το μισό το βάλαμε πριν στη σαλάτα και θέλω να το φτιάξω και σε ένα ωραίο πιατάκι.
το αβοκάντο, περισσότεροι το ξέρουν ως λαχανικό. Κανένας δεν ξέρει όμως ότι μπορεί να γίνει και ένα φανταστικό γλυκό. Τι κάνω λοιπόν, παίρνω ένα κουταλάκι μέλι, το βάζω εδώ ακριβώς που είναι αυτή η τρύπα που έμεινε, βγάζοντας το κουκούτσι. Θα πάρω και μερικά καριδάκια. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι ένα γλυκό το οποίο όχι φουλ στη σεροτονίνη, δηλαδή κάνει εντελώς boost, γιατί το αβοκάντο ξέρουμε ότι έχει αρκετή τρυπτοφάνη που παράγει σεροτονίνη, την ορμόνη που μας θέλει, είμαι καλά, έχω τον έλεγχο, είμαι χορτάτος. Το καρύδι έχει σεροτονίνη, το μέλι όταν είναι ομό και σε ποσότητα ένα κουταλάκι του γλυκού δίνει και ωραία γεύση, έχει και πολλά ένζημα. Και θες να το δοκιμάσεις, να σου κάνω μία μπουκιά. Ευχαριστώ. Σου κάνω μία μπουκιά. Λοιπόν, και τη συνοδεύουμε και με ένα καριδάκι, ένα να σε δέσω. Περίεργη γεύση. Πολύ ευχάριστη. Πολύ γεύση, προέβαση. Ευχαριστώ. Ένα φανταστικό γλυκό. Και αν θες να το κάνεις και τριάδα, δηλαδή θα μπορούσες, που ταιριάζει κιόλας, γιατί έχω λαχανικό, να βάλω και λίγο τυράκι ακόμα. Μιλάμε τώρα για υπέρτροφη. Εξαιρετικό. Και με τόσα πολλά θρεπτικά συστατικά που πραγματικά, δηλαδή στην Κρήτη, τρώμε γραβιέρα με μέλι. Ναι. Άρα γραβιέρα, μέλι, αβοκάντο, καρύδια. Έχω μια καταπληκτική τριάδα, από τα οποία είναι από τα αγαπημένα μου. Είναι πολύ ωραίο. Είναι ωραίο. Και θα αποκαλύψω και ένα ακόμα μεγάλο μυστικό. Σου αρέσει το ταχίνι? Ναι. Σου αρέσει το μέλι? Ναι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα λοιπόν να αποκαλύψω μια μυστική συνταγή. Εδώ έχω ένα βαζάκι με ταχίνι. Το ταχίνι ξέρουμε ότι είναι από τους σπόρους με τα πιο καλά λιπαρά και θα προσθέσω, φαντάζω ότι αυτό τώρα είναι 200 ml το βαζάκι, έχω 100 ml ταχίνι. Θα βάλω μια κουταλιά τριμμένους ξηρούς καρπούς. Θα προσθέσω περίπου μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο. Φαντάσου τώρα ότι αρχίζω και κάνω ένα φοβερό μείγμα με καλά λιπαρά. Θα προσθέσω και ένα γεμάτο κουταλάκι μέλι. Μόνο. Και χωρίς να είναι ιδιαίτερα γλυκό αυτό, το ανακατεύω. Και όσο το κάνω με αυτήν τη φορά, αυτό αρχίζει και σφίγγει και έχω στην ουσία ένα spread. Κοίτα, έχει αρχίσει και γίνεται πυκνό. Και τι μπορώ να κάνω, ειδικά αν θέλω να φάω ένα ωραίο και εύγεστο γλυκό, να πάρω μία ριζογκοφρέτα, να την απλώσω με μέλι ταχίνι, είτε σε ψωμί, είτε οτιδήποτε. Άλλη μία. Και έχω μία γεμιστή ριζοκοφρέτα. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Και εύκολα τα κρατάς σε ένα γραφείο αυτά. Και επίσης, αν θες να αλλάξεις και λίγο τη γεύση, έχω και μία πραλίνα με στέβια. Θα πάρω λοιπόν μία τρίτη ριζοκοφρέτα. Αυτή και ξηρούς καρπούς μέσα. Τα βάζω από εδώ. Πολύ ωραία. Τι έχεις να πεις? Ναι, ναι. Εντάξει. Ναι. Νομίζω οποιοδήποτε θέλει να το δοκιμάσει αυτό, γιατί η γεύση είναι πάρα πολύ πλούσια. Θες να δοκιμάσεις? Μπορείς να το κόψεις μέχρι και σε φετούλες. Ναι, εντάξει. Αν το κάνεις πολύ μικρό, ναι. Θέλω να σας δοκιμάσω εδώ. Και να δεις πόσο ελαφριά γεύση είναι.
Πόσο χρόνο κάναμε, Νικόλα, να το φτιάξουμε αυτό? Δεν μπορώ να το δω γιατί είμαστε τι ώρα τώρα. Κάνα πλούσια. Λεπτό. Πλούσια. Άρα λοιπόν, φαντάσου ότι ένας άνθρωπος έχει πάρει. Αυτά μπορείς να τα προετοιμάσεις και από την προηγούμενη μέρα. Τη σαλάτα με τα ζυμαρικά του. Το αβοκάντο, τα καρυδάκια, το τυρί και τις ριζογκοφρέτες. Ή είτε αυτό, δηλαδή φτιάξαμε 4 γεύματα τα οποία όλα μπορούν να κατανοηθούν και να μεταφερθούν σε ένα ταπεράκι, σε ένα πουλάκι στη δουλειά. Mm-hmm. Έτσι ώστε ακόμα και αν κάποιος τελειώνει, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν δουλεύουν μόνο 8 ώρες, έτσι καλή ώρα εμείς, μπορούμε να δουλεύουμε για το πρωί μέχρι το βράδυ. Άρα λοιπόν έχεις αυτά τα υπέροχα γευματάκια τα οποία και θα σε κρατήσουν, δίνοντάς σου πολύτιμη ενέργεια, θα σου δώσουν και θρεπτικά στη δουλειά και όπως λέω και εγώ, ότι υπάρχει και ζωή μετά τη δουλειά. Έτσι. Γιατί άμα μείνεις πολλές ώρες νηστικός, γυρίσεις πίσω, φας. Μετά δεν υπάρχει ενέργεια. Μετά δεν υπάρχει ενέργεια και το μόνο που θες είναι. Θα προσθέσω εγώ, γιατί το είπα και πριν και επιμένω σε αυτό, ότι είναι πλούσιες γεύσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm. Γιατί πως είμαστε, δηλαδή, βλέποντας μια ριζογκοφρέτα, είναι ότι θα είναι κάτι λίγο άδειο, λίγο. Ναι. Αλλά αυτό είναι πραγματικά όμορφο. Τελικά μπορείς να του δώσεις και νοστιμιά και γεύση. Μαργκέλα. Ελπίζω ότι φτιάξαμε την μέρα πολλών ανθρώπων. Έτσι, εσύ σίγουρα έφτιαξε τη δική μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που. Και εμένα γεύσει, είναι σίγουρο. Παρακολουθήσατε την εκπομπή Φτιάξε μου τη μέρα. Καλεσμένη σήμερα ήταν η επαγγελματική μου και πιο στενή μου συνεργάτης, η ψυχολόγος Μαργκέλα Σχοινά. Σε ευχαριστούμε και ελπίζουμε να μας δώσει σε μια επόμενη εκπομπή ακόμα περισσότερα ωραίες συμβουλές και tips για να έχουμε όλοι μας μια γεμάτη και χαρούμενη μέρα. Ευχαριστώ εγώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια σε όλα. Yeah.